ζητήσουμε εδώ και τώρα το Υπουργείο και η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τον δακρύον στο βινεγράμπεν το βαθύ. Είμαστε εδώ ακόμη μια φορά, τώρα που ξεκινάει η σχολική χρονιά, για να δώσουμε μήνυμα στο Υπουργείο ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με ασφάλεια. Τα μέτρα που έχουν πάρει είναι ανεπαρκή. Στην κοροϊδία, πάρτε πέτρα για την πανδημία. Εκπρόσωπος Τύπου Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, για μια ακόμα χρονιά ξεκινάμε τα σχολεία μας χωρίς κανένα μέτρο απέναντι στην πανδημία. Σαν γονεϊκό κίνημα έχουμε βάλει τρεις άξονες στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι μέτρα ενάντια στην πανδημία, μέτρα αραίων των μαθητών στην τάξη, 15 μαθητές ανατάξεις, καθαρίστριες στα σχολεία, νοσηλευτές στα σχολεία. Έχουμε βάλει μέτρα απέναντι σε επιπτώσεις της πανδημίας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ενισχυτική διδασκαλία. Πρέπει ακόμα και τα αναλυτικά προγράμματα να ξαναειδωθούν. Πρέπει να πάνε ψυχολόγοι στα σχολεία, γιατί τα παιδιά μας τρέχουν σε κέντρα ψυχικής υγιεινής. Και τέλος, έχουμε βάλει στόχους απέναντι στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα που έχουν πάρει στο τελευταίο διάστημα για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και την τράπεζα θερμάτων να καταργηθούν. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, όπως θέλει η κυβέρνηση με τα νομοσχέδια, για να ενισχύουμε εμείς τα σχολεία. Εμείς απαιτούμε αραίωση των μαθητών ανά τάξη, πρόσληψη προσωπικού και βοηθητικού και εκπαιδευτικού, τεστ από τον ΕΟΔΗ μέσα στο σχολείο και βέβαια μέτρα στήριξης, που κανονικά αυτό θα έπρεπε να συζητάμε, των μαθητών, γιατί έχουν τεράστια κενά, πολλές ελλείψεις, πολλά προβλήματα και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μετά από 1,5 χρόνο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον, υπάρχουν μόνο εγκληματικές ευθύνες. Να σταματήσουμε να συζητάμε τα αυτονόητα για το αν πρέπει να είναι λίγοι μαθητές ή να έχουμε παράθυρα να αερίζονται οι αίθουσες, και να συζητήσουμε για τα ουσιαστικά, το πώς θα στηρίξουμε τους μαθητές μας. Και βέβαια δεν είναι στήριξη ούτε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ούτε η τράπεζα θεμάτων. Στήριξη σημαίνει ολόπλευρη μόρφωση, κάλυψη των κενών, συναισθηματική ψυχολογική στήριξη από εμάς. Έξω τα σχολεία μας οι πολυεθνικές! Δικαίωμα μας είναι αγώνες! Νικητές! Ενωμένοι! Η δουλειά! Καλύψτε τις ανάγκες σε όλα τα σχολεία! Εκπαιδευτική πολιτική που υψώνει νέους ταξικούς φραγμούς.